Τη μείωση των επαγγελματικών μισθωμάτων κατά 80% για όσοι επιχειρήσει μείνουν κλειστέ κατά τη διάρκεια τη εορταστική περίοδου των Χριστουγέννων, εξήγηλε ο Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια τη συζήτηση για τον προπολογισμό. Η νέα ελάφρυνση θα αφορά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021. Συγκεκριμένο, ο Πρωθυπουργό αναφέρθηκε στο μέτρο του away με το οποίο λειτουργεί το λιανεμπόριο, ξεκαθαρίζοντα ότι η κυβέρνηση θα κάνει κάθε προσπάθεια να το στηρίξει. Διαρωτήθηκε μάλιστα ποια εναλλακτική έχει αντιπολίτευση ή όποιο άλλο λιδωρεί το συγκεκριμένο μέτρο αρνήθηκε παράλληλα ότι ευνοεί του μεγάλου ομίλου, αναφέροντα ότι υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι όμιλοι που δεν θέλησαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ τόνισε πω το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει έρθει για να μείνει και είναι μια ευκαιρία για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να εξυγχρονίσουν τι υποδομέ του. Υπάρχουν κεφάλαια για να το κάνουν. Όσοι επιχειρήσει δεν το κάνουν, ασχέτω πανδημία, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση, είπε ο είναι μια ανάσα για το λιανεμπόριο που δοκιμάζεται, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκη, ο οποίο ανακοίνωσε εξάλλου ένα ακόμη μέτρο προστασία και ανακούφιση για όλε τι πληττόμενε από του περιορισμού επιχειρήσει. Μειώνεται το ενοικιό του για του μήνε Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%. Το 60% του ενοικίου θα αποζημιωθεί στου ιδιοκτήτε για να μην έχουν άλλε απώλειε, όπω είπε, και αντίστοιχα οι επιχειρήσει θα πληρώσουν μόλι το 20%. Επίση, ανακοίνωσε ότι η προκαταβολή. 5. Θα καταβληθεί τον Ιανουάριο και θα έχει κατώτατο όριο ενίσχυση στα 1000 ευρώ για όσοι επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες έχουν μείωση τζίρου τουλάχιστον 20%.